Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε για την κεντρική πολιτική επικαιρότητα με τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, συνταγματολόγο, πρώην Ευρωβουλευτή. Κύριε Χρυσόγονο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Χρυσόγονε, πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία? Ακρίβεια, περισσότερη ακρίβεια το επόμενο διάστημα, λένε όλες οι πληροφορίες, ελλείψεις στα φάρμακα, δυσκολία πολλών ανθρώπων να επιβιώσουν, ενός αρκετά μεγάλου κομματιού συμπολιτών, να επιβιώσουν. Τι λέτε εσείς, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Τα πράγματα εξελίσσονται δύσκολα για αντικειμενικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την παγκόσμια συγκυρία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, ναι, την κατάσταση στην αγορά ενέργειας κλπ. Αλλά επιδεινώνονται και εξαιτίας μιας σκληρά ταξικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία ακολουθεί μια αντίστροφη αναδιανεμητική λογική από τους μη έχοντες προς τους έχοντες. Θυμίζοντας λίγο το αξίωμα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, οι έχοντες δοθήσετε αυτής, οι δε μη έχοντες και ο έχουσιν αφαιρεθήσετε αυτόν. Είναι μια πολιτική που πραγματικά ευνοεί το πολιτικό και κοινωνικό, αν θέλετε, ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο είναι προσαρμοσμένο περισσότερο στις ανάγκες των, ή και τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες των ισχυρότερων οικονομικά στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, παραμελώντας όλους τους υπόλοιπους, και δυστυχώς αυτό επενδύεται επικοινωνιακά μέσα από, από τον έλεγχο των μέσων, των περισσότερων, των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως μια δίθεν εξυγχρονιστική πολιτική, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια πολιτική που μας επιστρέφει στο σκληρό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα. Την ίδια στιγμή και ένα μεγάλο κομμάτι, επαναλαμβάνω, του κόσμου, ενώ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τα βγάζει πέρα τις πρώτες 5, 6, 10 μέρες του μήνα με το μισθό που παίρνει, έχουμε φαινόμενα τύπου Πάτσι, τύπου Χιμάρα, τελευταία Ευθυμίου, Κουτούπι τελευταία. Τι λέτε εσείς, κύριε Χρυσόγονο, πώς τα βλέπετε αυτά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ? Είναι επιμέρους εκδηλώσεις ενός γενικότερου φαινομένου καθεστωτισμού που διακατέχει την οτροπία της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος και το οποίο εκδηλώθηκε και με άλλους τρόπους, όπως παραδείγματος χάρη το σκάνδαλο των υποκλοπών που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί στην πλήρη διάστασή του. Έτσι είναι. Άρα χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα για να ενισχύσουν την λαβή, δεν θα έλεγα του κυβερνώντος κόμματος συνολικά, διότι δεν περνάει μέσα από θεσμικές διαδικασίες του κόμματος αυτού, το οποίο εγώ το σέβομαι, είναι ένα μεγάλο κόμμα που συνέβαλε στην αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα, ναι, ναι, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, υπό τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμανλή. Σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε έναν προσωποπαγή μηχανισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ενός στενού κύκλου εμπίστων και συνεργατών και, επιτρέψτε μου να πω, υποτακτικών του, οι οποίοι φτάνουν να παρακολουθούν μέχρι και κορυφαίους υπουργούς, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, πράγματα δηλαδή που δεν συμβαίνουν σε δημοκρατικά καθεστώτα. Και φυσικά να διανέμουν και ποικίλων φύσεων ωφελήματα σε διαφόρους συμμετέρους. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν ταιριάζει στην εύρυθμη λειτουργία ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και την οποία θα την αποτιμήσει φυσικά και θα την αξιολογήσει ο ελληνικός λαός στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Εκτιμάτε ότι αυτά τα φαινόμενα τα γνώριζε το Μαξίμου? Γνώριζε ότι ο Χιμάρας κάνει δουλειές με το δημόσιο ή ο Κουτούπης ή όποιος, τέλος πάντων? Ή υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι αυτά, okay, εντάξει, αν τα κάνεις και λίγο πιο μυστικά, πιο κρυφά, είναι μες στο παιχνίδι? Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε άμεση γνώση του Πρωθυπουργού, πάντως υπάρχει ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε φαινόμενα παραβατικότητας, ας το πούμε έτσι, με την ευρεία του όρου έννοια, παραβατικότητας σε σχέση με κανόνες όχι μόνο νομικούς, αλλά και ηθικούς. Σωστό. Διότι νομικά μπορεί το να αναλαμβάνεις, ας πούμε, δουλειές ως δικηγόρος από το δημόσιο, να μην συνιστά συμβίβαστο κατά το άρθρο 57 του συντάγματος, όπως το έχει ερμηνεύσει το ανώτο ειδικό δικαστήριο. Ηθικά όμως, ναι, το να δίνει η διοίκηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κατ' αποκοπήν, με το κομμάτι δηλαδή, παραστάσεις σε όποιον δικηγόρο της αρεσκίας της, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο, χωρίς κανέναν διαγωνισμό,
χωρίς καμία δημοσιότητα της διαδικασίας. Αυτό είναι ο ορισμός της ρουσφετολογίας και του πελατειακού συστήματος. Ακριβώς αυτή η παθογένεια είναι που οδηγεί την ελληνική κοινωνία στη σημερινή κατάσταση. Το πελατειακό σύστημα είναι αυτό το οποίο θα έλεγα ότι τρώει τις σάρκες της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, μας έχει οδηγήσει σε μια λειτουργία που δεν εναρμονίζεται προς τα δεδομένα του 21ου αιώνα, με αποτέλεσμα να χάνουμε διαρκώς έδαφος απέναντι σε άλλες χώρες που βελτιώνονται. Ενώ εμείς παραμένουμε στάσιμοι στις παλιές μας κακές παθογένειες και πρακτικές. Μάλιστα. Του τύπου τα δικά μας παιδιά, τα δικά σας παιδιά, ρουσφέτια για τους συμμετέρους, αναξιοκρατία και ούτω καθεξής, τα οποία υπονομεύουν την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μέσα σε όλο αυτό που όμως περιγράφουμε, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα καθυλωμένο εκεί στο 11-12%. Τι λέτε για τις δημοσκοπήσεις, πώς τις βλέπετε? Οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν μια τάση, αλλά η τάση αυτή είναι της συγκεκριμένης στιγμής. Δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθεί οπωσδήποτε και μάλιστα στις ακριβείς διαστάσεις της, ναι, της εκλογές. Αυτό. Οι δημοσκοπήσεις πριν από το Brexit έλεγαν ότι η Βρετανία θα παραμείνει. Τελικώς η Βρετανία δεν παρέμεινε, λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Θα δούμε ποια θα είναι η πραγματική εικόνα και βέβαια μέσα σε όλα αυτά πρέπει να βάλουμε, και δεν το λέω με χερικακία κάθε άλλο, πρέπει να βάλουμε τόσο την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας στις επόμενες εβδομάδες, όσο όμως και το ενδεχόμενο ακόμα χειρότερα ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, το οποίο φαίνεται ότι το προετοιμάζουν συστηματικά οι γείτονες από απέναντι, και φοβάμαι ότι δύσκολα θα το αποφύγουμε έως τις τουρκικές εκλογές. Βλέπετε ότι είναι στο σχεδιασμό του Ερντογάν, δηλαδή ένα πολεμικό, ένα συνοριακό επεισόδιο με την Ελλάδα? Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, ο Ερντογάν θεωρεί σε αυτή τη φάση προεκλογικά ότι μπορεί να κερδίσει από μια μικρή πολεμική εμπλοκή με την Ελλάδα? Καλά, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός ανθρώπου. Εκτίμηση. Που λειτουργεί και με κριτήρια προσωποκεντρικά, προσπαθεί στην ουσία να συντηρήσει ένα καθεστώς φαυλοκρατίας το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Σωστό. Για τον εαυτό του και για τους συγγενείς μια του. Μια εκτίμηση, αν μπορεί να γίνει. Αλλά ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι όταν έχει ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους σε λεκτικό επίπεδο, το να μην κάνει τίποτα ως το τέλος, ως τις εκλογές δηλαδή, θα του γυρίσει μπούμεραγκ. Κάτι πρέπει να δώσει δηλαδή, κάτι πρέπει να δώσει στην πράξη, στο κοινό του. Οι αντίπαλοι θα του πούνε ότι ήταν κενή λεονταρισμή όλα όσα έλεγε, ότι είναι κενός από πραγματική υπόσταση κλπ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα φοβάμαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ επικίνδυνος και πρέπει να υπάρχει ανα πάσα στιγμή να έχουμε τα αντανακλαστικά μας σε εγρήγορση και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο, τόσο επί του πεδίου όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Και φυσικά θα έλεγα ότι το πρώτο και προφανές που θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει, είναι να επικαλεστούμε το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και να δηλώσουμε ότι αυτές οι πολεμικές απειλές συνιστούν απειλή έναντι της εθνικής μας ασφάλειας, για την οποία θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, είναι μια διαδικασία προβλεπόμενη στο άρθρο 51, και την αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 41 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσουμε δηλαδή από τους εταίρους μας συνδρομή πρωτίστως και προδήλως, που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, υπό τη μορφή της απαγορεύσεως εξαγωγής οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Είναι αδιανόητο η Τουρκία να απειλεί ότι θα έρθει. Έχετε δίκιο. Νομίζω αυτά είναι προφανή. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, τι λέτε εσείς για την εξέλιξη της υπόθεσης με τα μάρμαρα του Παρθενώνα που φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο? Τι λέτε για αυτή την υπόθεση? Γιατί τώρα υπάρχει μια φιλολογία ότι γίνεται μια σοβαρή διεκδίκηση, ότι υπάρχει μια θετική στάση από το μουσείο. Τι λέτε? Εγώ θα σας έλεγα ότι το να επιστραφούν τα κλεμμένα πολιτιστικά αγαθά, πρωτίστως τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά και ευρύτερα, μένα, από μουσεία χωρών της Δύσης κυρίως, που είχαν και τις οικονομικές δυνατότητες για να τα αφαιρέσουν, να τα αποσπάσουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους, μένα, και με διάφορα προσχήματα. Να επιστραφούν στις χώρες προέλευσής τους
θα ήταν ένδειξη προόδου του ανθρώπινου πολιτισμού γενικά. Κατεξοχήν όμως mm-hmm. είναι το θέμα των μαράμαρων του Παρθενώνα που η όλη ιστορία της απόσπασής τους ενέχει ένα απόγειο, θα έλεγα, βιαιότητας και εκμετάλλευσης από, σε μια εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Αποσπάστηκε ένα μέρος του μνημείου, δηλαδή είναι ντροπή για το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο να έχει αυτά τα μάρμαρα. Έτσι είναι. Τι γίνεται τώρα, υπάρχει πιθανότητα, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, υπάρχει πιθανότητα επιστροφής αυτών των μαρμάρων? Νομίζω πως υπάρχει. Νομίζω πως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι στην Αγγλία που το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτονται mm-hmm. με τον τρόπο που είπαμε. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, σε 5, σε 10, σε 20 χρόνια, μακάρι και φέτος, ας πούμε, αλλά. Ναι. Κάποια στιγμή πιστεύω θα επιστραφούν τα μάρμαρα. Είναι μια ένα διαρκές μαύρο σημείο, να το πω έτσι, στην ιστορία του Βρετανικού Μουσείου. Είναι προσβολή και για το Βρετανικό πολιτισμό τελικά. Έτσι είναι. Έτσι όπως το λέτε είναι. Qatar Gate, Εύα Καϊλή. Τι λέτε, κύριε Χρυσόγονε, πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα και για το ΠΑΣΟΚ? Είναι μια άσχημη υπόθεση. Δεν θα σας έλεγα ότι αφορά πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε η κυρία Καϊλή ήταν ένα περιφερειακό σε τελική ανάλυση στέλεχος. Ετοιμαζόταν μόνη της να ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Είναι κοινό μυστικό ότι είχε συμφωνήσει με την ηγεσία άλλου κόμματος να στηριχθεί. Της Νέας Δημοκρατίας, λέτε. Της, ναι, να στηριχθεί η υποψηφιότητά της για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό καθυστέρησε και το ΠΑΣΟΚ να τη διαγράψει, περιμένοντας ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί η ίδια για να προετοιμάσει την υλοποίηση των πολιτικών της σχεδίων. Εκ του αποτελέσματος ήταν λάθος αυτή η καθυστέρηση, έτσι. Κάνε μεσοφόνα, σε κάνω πλούσιο. Που σωστό λέει, είναι εντάξει, αυτό. Δεν θα μπορούσε να το πω. Αλλά κανείς πρέπει να προβλέπει κάποιες καταστάσεις. Αλλά, όχι αυτές, αλλά το ότι θα. Okay, αλλά το εκφρασμένο ήταν μια πολιτική διαφωνία. Μάλιστα. Που δεν ήταν εύκολο μια νέα ηγεσία. Να τη διαχειριστεί. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ένα εξάμεινο. Δηλαδή να πάρει τη χατζάρα και να διαγράφει. Δεν είναι η καλύτερη αρχή. Αν δεν διαγράψεις το πρώτο εξάμεινο, μετά είναι πιο δύσκολο, κύριε Χρυσόγονε. Μάλιστα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη αρχή και δεν είναι και η υγιές. Το κατανοώ. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, υπήρχαν άλλες τάξεις φαινόμενα ηθικής απαξίας, τα οποία αν τα ήξερε η ηγεσία, ασφαλώς και θα τη διέγραφε και μόλις έγινε γνωστό, τη διέγραφε την ίδια μέρα. Σημειωτέων επίσης ότι η κυρία Καϊλή, μια και συζητάμε τώρα αυτό. Να. Η κυρία Καϊλή ανήκε μάλλον στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Θα ήταν οξύμορο να τη διαγράψει το ΠΑΣΟΚ και να παραμένει ταυτόχρονα στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, δεδομένου ότι η διαφωνία, επαναλαμβάνω, θα ήταν μόνο πολιτική. Μόλις εκδηλώθηκε και γνωστοποιήθηκε το θέμα ηθικής τάξης, αμέσως τη διέγραψαν και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, γενικότερα όμως, αυτό το ζήτημα αφορά την ελληνική κοινωνία και τις επιλογές της. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αφορά δηλαδή τον κόσμο, τους ψηφοφόρους. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θα μας αντιπροσωπεύσουν. Αν επιλέγουμε με κριτήρια τη σκηνική παρουσία ή τα πελατειακά δίκτυα, τις πελατειακές εξυπηρετήσεις κλπ. Κλπ., τότε δυστυχώς θα εισπράττουμε φαινόμενα τύπου Καϊλή. Και όχι μόνο Καϊλή, και τύπου και Παπαγεωργόπουλου, και τύπου και Ψωμιάδη, και τύπου και άλλων πολλών που. Ή και πιο ήπια, τέλος πάντων, δεν είναι συγκρίσιμα, τύπου Χιμάρα, Πάτσι κλπ. Άρα λοιπόν, πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί, πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας. Οι εκλογές έχουν σημασία, έχουν αντίκρισμα. Η κάθε επιλογή που θα κάνει έτσι ο κάθε ψηφοφόρος έχει μια σημασία. Πρέπει να προσέχουμε την ψήφο μας. Εκλογές. Είπατε τη μαγική λέξη τώρα. Το νωρίτερο τον Απρίλιο, είπε ο Μητσοτάκης. Η δική σας εκτίμηση είναι ότι η πρώτη φάση θα γίνει τον Απρίλιο, 2-9 Απριλίου, λίγο πριν το Πάσχα. Το βέβαιο είναι ότι με βάση τις προθεσμίες του Συντάγματος και του Εκλογικού Νόμου, εάν χρειαστεί επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση, αυτή δεν μπορεί να γίνει πριν την πάροδο 50 ημερών. Επίσης, βέβαιο είναι πότε πέφτει το Πάσχα και πότε είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Από Ιούνιο, την δηλαδή. Πρώτη φάση και μέχρι την επαναληπτική, χρειάζονται οπωσδήποτε 50 μέρες, κύριε Χρυσόγονε. Χρειάζονται 7 Κυριακές για την ακρίβεια, να μεσολαβήσουν δηλαδή. 49 μέρες στην ουσία μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, ίσως ή 49 ή 56 κατά περίπτωση πώς θα ερμηνεύσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας τις συνταγματικές προθεσμίες, αλλά έτσι όπως έχουν ερμηνευθεί στις προηγούμενες αντίστοιχες καταστάσεις,
θα πάμε μάλλον στο 49. Άρα, μάλιστα, αν είναι 2 Απριλίου, θα πάμε στις 21 Μαΐου. Αν είναι 9 Απριλίου, θα πάμε στις 28 Μαΐου. Ναι. Βέβαια, όλα αυτά με την επιφύλαξη του τι θα πει το εκλογικό σώμα, διότι όλοι αυτοί οι λογαριασμοί γίνονται χωρίς τον ξενοδόχο. Έτσι είναι σε κάθε περίπτωση. Και πριν σας αποδεσμεύσω, κάτι ειδικότερο, επειδή γίνεται λόγος για την πιθανότητα απαγόρευσης καθόδου στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη, αυτό είναι εφικτό να γίνει συνταγματικά ή στο πλέον αρμόδιος να πείτε? Δεν βλέπω τρόπο να απαγορευτεί το κόμμα Κασιδιάρη με βάση τα σημερινά δεδομένα τουλάχιστον, έτσι ώστε η απαγόρευση αυτή να είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα. Δεν βλέπω τέτοιον τρόπο. Είναι φυλακισμένος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, δεν του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα και δεν βλέπετε τρόπο, λέτε, έτσι? Μα προφανώς δεν θα εμφανιστεί καν ως αρχηγός κόμματος ο κύριος Κασιδιάρης. Θα εμφανιστεί άλλος, κάποιος αχυράνθρωπος. Μάλιστα άκουσα ότι υπάρχει και συγγενής του, ο οποίος έχει το ίδιο όνομα και επώνυμο. Αλλά και πάλι θα σας πω αυτό που είπα πριν. Το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύσεις. Το ζήτημα είναι να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβουν οι ψηφοφόροι, ότι ο νεοναζισμός είναι μια εγκληματική ιδεολογία η οποία έχει προξενήσει τρομερά δεινά στην Ελλάδα και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά να κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, κύριε Χρυσόγονε, οπότε και οι απαγορεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι άσχημες. Τι έχει κάνει όμως το κράτος προκειμένου να παράσχει πολιτιακή παιδεία στους πολίτες του? Έχει διδάξει αυτό το κράτος στη μέση εκπαίδευση την αξία και την ουσία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου? Τι μάθημα είναι η πολιτιακή αγωγή, πώς τη λένε, πολιτιακή παιδεία, δευτεροτριτεύων, εξετάζει τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις δίνει κανείς σημασία? Μαθαίνουν τα παιδιά ποια αξία, ποια σοβαρότητα, ποια βαρύτητα θα έχει η αυριανή ψήφος τους? Δίνουμε ψήφο στα παιδιά και καλώς κάνουμε, δηλαδή από τα 17. Τα έχουμε εκπαιδεύσει, τα έχουμε βοηθήσει να καταλάβουν. Όχι, έχετε τι δίκιο. Σημαίνει η ψήφος τους. Η αγωγή του πολίτη είναι ένα μάθημα στο περιθώριο. Άρα αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το θέμα μας και όχι τα ταηλίκια και οι απαγορεύσεις. Δηλαδή τον Κασιδιάρη δεν θα τον νικήσεις με τις μεθόδους του Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη θα τον νικήσεις με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με τη διαφώτιση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσόγονε, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.